Καλημερίζω τον πρόεδρο από το Σωματείο Εργαζομένων, στον πρόεδρο από το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κύριε Αντογεράκη, σε εσάς και στους αγροτές σας. Καλά είναι. Και βέβαια, καλή δύναμη να έχετε και εσείς, γιατί εκλογές είχατε, ξανά πρόεδρος, με τιμή φαντάζομαι, σας τιμούν για άλλη μια φορά οι συναδελφοί σας, για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Χθες, σας πήρα ένα τηλέφωνο και σας είπα, ελάτε κύριε Βρύσαλη να μας πείτε ποια είναι αυτή η ασπίδα προστασίας των γιατρών από τις μηνύσεις αρνητών που υψώνει το Υπουργείο Υγείας Μετροπολογία. Αλλά σήμερα πρέπει, πριν πάμε σε αυτό, να σας ρωτήσω και εκείνο το άλλο, γιατί ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, από το βήμα της Βουλής είπε ότι παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού και της αναστολής των υγειονομικών που δεν έχουν εμβολιαστεί, το οποίο εφαρμόστηκε το Σεπτέμβρη, και μάλιστα είπε οι υγειονομικοί καλούνται να πάρουν μια απόφαση αν θα εμβολιαστούν στο τρίμηνο ή ιδάλλως θα θέσουν τον εαυτό τους εκτός συστήματος υγείας, οριστικό και αμετάκλητο. Κοιτάτε να δείτε, μάλλον το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι 6.000 εργαζόμενοι που είναι με ευθύνη τους σε αναστολή δεν χρειάζονται στο σύστημα υγείας. Και το νομοσχέδιο συνολικά, κυρία Δουλγεράκη, που έχει ένα κομμάτι, είναι η προστασία των γιατρών από μηνύσεις ανθρώπων που κάνουν στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό, αναπαράγει το δόγμα ότι η υγεία αποτελεί ατομική ευθύνη και βεβαίως δημιουργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό και την αξιοποίησή του βέβαια για απολύσεις. Με αυτή την έννοια υπάρχει σοβαρότερο ενδεχόμενο απολύσεων εργαζομένων. Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύεται και η ευθύνη της κυβέρνησης που η εμβολιαστική κάλυψη συνολικά του ελληνικού λαού είναι ακόμα στο 60-65%. Και βεβαίως παίρνοντας υπόψη ότι κανένα άλλο μέτρο προστασίας πλην του εμβολίου δεν έχει πάρει ούτε σε χώρους δουλειάς, ούτε στα νοσοκομεία και βεβαίως ούτε στους χώρους των σχολείων, που εκεί, αν θέλετε, τις τελευταίες εβδομάδες και με τη μετάλλαξη όμικρον, χιλιάδες μαθητές αρρωσταίνουν από τον κορονοϊό. Να τα πάρουμε βεβαίως με τη σειρά τους και να μείνουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο χώρο της υγείας, γιατί με βοηθάτε έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή, λέτε ότι έτσι όπως κινείται και με αυτό το οποίο είπε, οι υγειονομικοί καλούνται να πάρουν μια απόφαση αν θα εμβολιαστούν στο τρίμηνο ή δάλλως θα θέσουν τον εαυτό τους εκτός συστήματος υγείας, εσείς εννοείτε ή πιστεύετε από τη δική σας την πλευρά, βάσει αυτό που μου είπατε πριν από λίγο, ότι είναι τρίπλα ουσιαστικά του Υπουργείου για να θέσει εκτός συστήματος 6.000, έτσι λοιπόν μόνιμοι συμβασιούχοι, επικουρικοί ή οι υπόλοιποι που δεν έχουν εμβολιαστεί θα βγουν εκτός, δεν έχει να κάνει με την προστασία τους, έχει να κάνει απλά με τα οικονομικά και το πώς σκέφτεται να συνεχίσει στο χώρο της υγείας, εκεί με πάτε. Έχει να αναπαράγει τη λογική της ατομικής ευθύνης, τη λογική ότι εμείς σαν κυβέρνηση ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, και από εκεί και πέρα έχετε την ευθύνη εσείς. Έχει να κάνει με τις εργασιακές σας τις σχέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως, με την υποστελέχωση των νοσοκομείων, που... εκεί σας το πήγα ευθύς αμέσως. Περί ατομικής ευθύνης το κατάλαβα και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, έχει να κάνει και με τις εργασιακές σχέσεις, που προφανώς όλο αυτό το διάστημα που η ίδια κυβέρνηση έλεγε ότι θα αντικαταστήσει τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή, έχει ένα πολύ μικρός αριθμός εργαζομένων νοσηλευτικού προσωπικού έχει έρθει στα νοσοκομεία. Δεν καλύπτονται οι θέσεις, κυρία Δουγεράκη. Είμαστε λιγότεροι από ό,τι ξεκινήσαμε την πανδημία. Και βεβαίως το 4ο-5ο κύμα πανδημίας βρίσκει το σύστημα υγείας και στο νησί μας και στο νοσοκομείο που εργάζουμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Τότε, γιατί βάζει αυτή την ασπίδα προστασίας των γιατρών από μηνύσεις αρνητών, υψώνοντας, όπως λέει η μετροπολογία, αυτή την ασπίδα το Υπουργείο? Τη βάζει γιατί έχετε αντιμετωπίσει τη δικιά της αποτυχία στην πολιτική, που έχει δημιουργήσει, αν θέλετε, και φαινόμενα ανορθολογισμού, φαινόμενα, αν θέλετε, ακραία στα νοσοκομεία, που έρχονται δίθεν αγανακτισμένοι οι συγγενείς ασθενών να προστατεύσουν τους συγγενείς τους. Και βεβαίως είναι, αν θέλετε, ένα μικρό δείγμα ακριβώς της αποτυχίας αυτής της πολιτικής, που έρχεται με μπάλωμα να το διορθώσει. Γιατί την ίδια ώρα, αν ήθελα να διορθώσει αυτές τις επιθέσεις που δέχονται οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία,
θα είχε ενισχύσει τα νοσοκομεία και με προσωπικό και με υποδομές. Δεν θα βάφτιζε απλούς θαλάμους κλινικών σε κλινικές COVID, όπως επιχειρείται σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, να μετατραπούν θάλαμοι της μονάδας εμπραγμάτων σε θαλάμους κορονοϊού, καρδιολογικών περιστατικών, βαφτίζοντάς τους αυτέρατα χωρίς να πληρούν στο ελάχιστο τις αναγκαίες προδιαγραφές σε διαστάσεις, εξοπλισμό και κυρίως προσωπικό, κυρία Δουλγεράκη. Θα τα έκανε όλα αυτά και βεβαίως θα έπαιρνε και αυτό το μέτρο που είναι στην κατεύθυνση προστασίας της υγείας των γιατρών και των νοσηλευτών. Τι είχες γίνει, τι είχα πάντα δηλαδή ουσιαστικά. Τι είχε γέννη, τι είχα πάντα δηλαδή, όπως λέει απλά ο λαός. Ακριβώς. Γιατί τις ίδιες κουβέντες, το λέω έτσι, γιατί τις ίδιες κουβέντες τις κάνουμε εδώ και μήνες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει και μετράμε και βήματα προς τα πίσω. Ελάχιστο, λιγότερο προσωπικό, απλήρωτοι εργαζόμενοι. Να σας πω και ακόμα ένα παράδειγμα που μου καταγγείλαν οι εργαζόμενοι που είναι στο ημερήσιο κέντρο Αλτσάιμερ, που το διαφήμιζε και η Περιφέρεια και το Υπουργείο και η ΔΥΠΕ και οι υπουργοί, είναι απλήρωτοι. Δύο μήνες οι εργαζόμενοι. Και ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον Καϊάφα, ποιος έχει την ευθύνη της μισθολοσίας των εργαζομένων. Αυτά είναι, κυρία Δουγκεράκη, τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της υγείας και βεβαίως την ίδια ώρα που τα χρήματα που δίνει το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο και η Κυβέρνηση για εξοπλισμούς έχουν εξαπλασιαστεί, αλλά δεν βρίσκει χρήματα να ανοίξει τα νοσοκομεία που είχαν κλείσει οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και τα Συντήρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα δεν έχουν λεφτά δεν επιτάσσουν τον ιδιωτικό τομέα και δίνουν δωράκια στους ιδιώτες να χειρουργούν γιατροί του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα γιατί δεν τον επιτάσσει. Αυτά προβλέπει το νομοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνηση προχτές, που βεβαίως για άλλη μια φορά προσπαθεί με την ατομική ευθύνη και τα μπαλώματα να λύσει προβλήματα που η ίδια η πολιτική της θα έχει δημιουργήσει. Μάλιστα.